Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Ιγουμενίτσα και να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Μάστορα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίγκη, καλησπέρα σε όσους μας κάνουν τιμή και μας παρακολουθούν. Μην ξεχάσουμε να πούμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Βέβαια. Των ασωμάτων Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ. Στον Μιχάλη, στον Γαβριήλ. Δεν ξέρω ποια. Στον Ταξιάρχη, στην Αγγελική. Όσοι γιορτάζουν. Σε όσους γιορτάζουν. Και σωστά. Χρόνια πολλά και στην πολεμική μας αεροπορία. Σωστό. Ακίνητο φρουρό της εθνικής μας ανεξαρτησίας 24 ώρες, 24 365 ημέρες το χρόνο, με ήρωες πιλότους που αμείβονται από τους αμυντές που θα πει η απόλυτη ξεφτύλα, έτσι, που γιορτάζουν σήμερα γιατί είναι πολιούχοι, είναι πολιούχοι της, είναι οι προστάτητους άγγελοι, οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ. Λοιπόν, εσύ θα εξηγήσεις σε λίγα δευτερόλεπτα για τη διαπλοκή και για όλα αυτά. Εγώ θα μου επιτρέψεις να το θέσω κάπως αλλιώς. Έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια, για να μην πω μόνο τον τελευταίο χρόνο, ότι παραχωρούμε σε ιδιώτη να το πρικίζουμε. Είδες που λέγαμε για την Ιγουμενίτσα και πρίκα καλή δώσαμε και πολύ φέρνει νύφη και όλα αυτά. Τώρα όμως πάμε στους οδικούς άξονες, πάμε στην Εγνατία Οδό, που και αυτή παραχωρείται, αλλά και εδώ όμως πριν τη δώσουμε, το κάτι της, ας το βάλουμε κι εμείς. Ας βάλουμε το χέρι στην τσέπη και ας κάνουμε κάποια έργα που πρέπει να γίνουν πριν για να τη δώσουμε όπως θα έπρεπε. Ως ήθιστε. Αυτό είναι μια απάντηση και ένας προβληματισμός, αν θες, σε όσους θεωρούν ότι εν έτη 2023 ο αναχρονιστικός θεσμός της Πρίκας έχει καταργηθεί. Θυμάσαι παλιά, ξέρω εγώ, και εσύ, δεν ξέρω αν το πρόλαβες εσύ, οι μανάδες μας τουλάχιστον, ότι... Μας τα λένε και γελούσαμε, τα πρικόα. Τι πρικόα, υπάρχουν και πρικοσύμφωνα. Έτσι. Δεν κατάλαβες, δηλαδή γινόταν διαπραγματεύσεις πριν πάρει ο γαμβρός την ύφη. Έτσι, και όσο τα προξενιά, ναι. Και όσο περισσότερο πολύφερνη ήταν η ύφη, τόσο ανέβαινε και το κασέ, το προσόδο του γαμπρού, ξέρεις, έτσι. Δηλαδή, τι σου δίνω, τι μου δίνεις. Τελικά καταργήθηκε ο θεσμός της Πρίκας, γιατί σωστά το έθεσες. Είπες για το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, το πρικίσαμε με βελέτζες, με κυλίμια, με λίρες, το ασυμώσαμε, με τριτά, με τα πάντα. Καταργήθηκε. Τι πιστεύεις. Όχι. Ποτέ δεν πρόκειται αυτό. Λοιπόν, ποτέ. Μπορεί στο οικογενειακό δίκαιο να καταργηθεί και να μην υφίσταται πλέον. Μπορεί και γενικά στην κοινωνία ως θεσμός ουσιαστικά να έχει καταργηθεί. Αλλά σε επίπεδο άσκησης γενικής εξουσίας και γενικότερα σε επίπεδο λειτουργίας του κράτους, με την όποια μορφή έχει αυτό και με την όποια κυβέρνηση, από ό,τι φαίνεται δεν καταργήθηκε. Εσύ το είπες προηγουμένως. Και εγώ θα σε ρωτήσω τώρα και θα το θέσω με μορφή ερωτήματος για ευνόητους λόγους. Αν ένα μεγάλο έργο δημόσιου χαρακτήρα, το οποίο έχει κοστίσει δισεκατομμύρια στον ελληνικό λαό, για τους δικούς τους λόγους η σημερινή κυβέρνηση, και μάλιστα είναι κερδοφόρο, αλλά για τους δικούς της ιδεολογικούς λόγους, και είναι αναφέρει το δικαίωμά της αφού ψηφίστηκε και ο κόσμος είπαμε ήξερε το πρόγραμμά της, παρότι είναι κερδοφόρο, θέλει να το εκχωρήσει σε ιδιώτη. Δηλαδή θέλει το κράτος να απαλλαγεί όσο μπορεί περισσότερο από συναλλαγές. Είναι η ιδεολογία της. Δικαίωμά της. Ενώ επίκειται η παραχώρησή του, και μάλιστα όχι μετά από χρόνια, αρχές του νέου χρόνου, μετά από ένα-δύο μήνες, θα αρχίσει η διαδικασία παραχώρησης. Πριν το παραχωρήσει, αναθέτει τη συντήρηση του έργου αυτού σε μία εταιρεία, μεγάλη εταιρεία από τα λεγόμενα καρτέλ των κατασκευαστικών εταιριών, των μεγαλοεργολάβων, έναντι του διόλου ευκαταφρόνητου ποσού των 160 εκατομμυρίων ευρώ. Πώς θα το χαρακτηρίζεις εσύ αυτό? Θα έλεγες ότι είναι διαπλοκή, θα μπορούσε να είναι διαπλοκή, είναι ανικανότητα, είναι αδιαφορία στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Τι απ' όλα είναι, για πες μου, ή δεν θέλει να πεις τίποτα? Όχι, δεν θέλω να πω. Ωραία. Αφήνω εγώ τα ερωτήματα να αιωρούνται. Αν αυτή η εταιρεία των μεγαλοεργολάβων που ανέλαβε
να συντηρήσει την. Μιλάμε προκειμένου, γιατί μιλάμε τώρα με γρίφους, έτσι. Μιλάμε για την Εγνατία Οδό, της οποίας η συντήρηση από το λιμάνι της Οικουμενίτσας που ξεκινάει, πρόσεξε, μέχρι ορμένια πάνω τέρμα, οριστεία που καταλήγει, ανατέθηκε στην Τέρνα, ξέρεις την Τέρνα, μια από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Κολοσσός. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή η συντήρηση τι περιλαμβάνει. Δεν τα δέντρα θα κόψουν, τα δέντρα δεν υπάρχουν. Φωτισμό θα βάλουνε? Γιατί σε πολλά σημεία είναι σκοτάδι. Και τώρα το θυμήθηκαν. Τι συντήρηση θα κάνουν? Χάλα στο οδόστρωμα? Μια χαρά είναι το οδόστρωμα. Και ένα άλλο ερώτημα. Αφού είναι υποπαραχώρηση, γιατί δεν το βάζεις αυτό, γιατί δεν το αφήνεις να το κάνει αυτός που θα την πάρει. Ο ιδιώτης που θα το πάρει, ακριβώς. Ο Σπρίκα, όπως είπες εσύ πολύ σωστά, θα πάρει που θα πάρει την πρίκα. Δηλαδή, να σου πω κάτι τώρα, είναι σαν να λέει, να ζητάει ο άλλος τα παλιά χρόνια, ξέρω εγώ, τη νύφη, και να του δίνει ο πεθερός. Πάρε το χωράφι εκείνο, πάρε το σπίτι εκείνο, και να λέει αυτός, ναι, αλλά θέλω και το άλογο. Και να λέει ο άλλος, και να τρενέται ο άλλος, να λέει, ρε εσύ το άλογο το έχω για να πάω στο χωράφι. Ας το άλογο, αφού σου δίνω το χωράφι, έχω κι άλλο ένα χωράφι. Γιατί λοιπόν δεν το αφήνει να το φτιάξει, να τη συντηρήσει αυτός που θα ανατηρηθεί πλειοδότης? Δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός. Έτσι δεν είναι? Βέβαια. Λοιπόν, μια Εγνατία, επαναλαμβάνω, όχι ζημιογόνα, όπως και το λιμάνι, το συγχωρείτε το σωστά. Κερδοφόρα. Λοιπόν, 160 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ όμως υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα ηθικό. Και να υπενθυμίσω ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Καραμανλής, ο Κώστος Καραμανλής, είχε καλατομήσει, αν θυμάσαι, για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί δυστυχώς έχουμε κοντή μνήμη, τον τότε υπουργό του, τον κύριο Μεϊμαράκη, από τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, εν μία νυχτή, διότι απεδείχθη ότι είχε offshore εταιρείες σε εξωχώριες, πώς το λένε, εξωχώρια εταιρεία, πώς το λένε, σε χώρες που λέγονται φορολογική παράδειση. Με λίγα λόγια, δεν πλήρωνε φόρους. Και βγήκε ο Βουλγαράκης και λέει, μα είναι νόμιμο. Και πράγματι ήταν νόμιμο, παρότι ήταν υπουργός. Ηθικό ήταν? Όχι. Τον έφαγε λοιπόν ο Καραμανλής. Ερώτηση. Υπάρχει καμία σχέση, τώρα ή το βάζω υπομοφύλου ερωτήματος? Καταλαβαίνεις τώρα, εσύ δεν είσαι έμπειρη. Λοιπόν, αντιλαμβάνεσαι το βάζω υπομοφύλου ερωτήματος. Υπάρχει καμία σχέση, ερωτώ εγώ, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, είμαι αδαής. Μεταξύ της διοίκησης της Τέρνα. Η Τέρνα είναι ανώνυμη εταιρεία, έτσι, κολοσσός. Έχει διοικητικό συμβούλιο, έχει πρόεδρο, διευθύνοντα σύμβουλο, δεν ξέρω με ποιον. Μπορεί να είναι με τον πρόεδρο, μπορεί με τον αντιπρόεδρο, μπορεί να είναι με τον διευθύνοντα σύμβουλο. Υπάρχει καμία συγγενική σχέση, λέω εγώ τώρα, ρωτάω, ο αδαής του Υπουργού Εξωτερικών και alter ego του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, του κ. Γεραπετρίτη, με κάποιον από τους επικεφαλείς της Τέρνα, τους ιδιοκτήτες? Ξέρεις κάτι εσύ αν υπάρχει? Όχι, όχι, δηλώνω αδαής. Και εσύ αδαής, ε? Ναι. Πρέπει να μας κάνουν να γίνουν κάποια σεμινάρια επιμόρφωσης το ταχύτερο δυνατόν. Λοιπόν, ερωτώ εγώ, υπάρχει? Αν υπάρχει, λέω αν υπάρχει. Αν, ρε παιδί μου, για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα, αν, δεν ξέρω, αν ο κύριος Γεραπετρίτης είναι γαμπρός ενός εκ των παραγόντων των επικεφαλής, των ιδιοκτητών της Τέρνα. Δεν υπάρχει ένα, εδώ θέλω απάντηση τώρα, και μου πεις δεν ξέρω, δεν προκύπτει ένα ζήτημα ηθικής τάξης για την κυβέρνηση, ναι ή όχι? Εγώ θα σου απαντήσω. Μην απαντάς. Ας απαντήσουν αυτοί που μας παρακολουθούν. Έτσι. Σε καλή μεριά, κύριε Διστέρνα, 160 εκατομμύρια. Σιγά, τι είναι για εσάς τώρα? Εσείς εδώ έχουν κοστίσει τα έργα αυτά, Αττική Οδός, και μιλάμε για χορό εκατομμυρίων, μπορεί και δεις. 160 εκατομμύρια για εσάς. Έλα, μα τι κάνω, τι πήραμε τώρα? Μια συντήρηση θα κάνω, 160 εκατομμύρια. Καλοφάγωτα. Καλοφάγωτα, αλλά... η Μαρία Αντουανέτα είπε, τι φωνάζουν αυτοί, πεινάνε με μεγαλειοτάτη, της είχα πει, λίγο πριν εκλαγεί η Γαλλική Επανάσταση. Και της λέει, γιατί φωνάζουν, γιατί φωνάζουν, γιατί πεινάνε. Δώσε τους παντεσπάνι. Γιατί λέει, δεν έχουν να φάνε ψωμί. Και γιατί δεν αγοράζουν, και δεν παίρνουν παντεσπάνι. Έτσι, ακριβώς. Προσέξτε κύριοι, η Γαλλική Επανάσταση βέβαια, όπως και η Οκτωβριανή Επανάσταση, είναι πλέον στο απότερο παρελθόν. Αλλά καμιά φορά δεν ξέρετε πότε η φωνή λαού μπορεί να γίνει οργή Θεού εκεί που δεν το περιμένετε.
Γιατί υπάρχει ο κόσμος, όχι πάντα σπάνια δεν μπορεί να πάρει, ούτε και με το ψωμί ζορίζεται. Τι μη θεωρηθεί λαϊκισμός. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα επίσης, Βαγγέλη, έχουμε πάρα πολλά δυστυχήματα εν ώρα εργασίας. Σωστά. Και μάλιστα σήμερα υπάρχει και μία έρευνα, ένα δημοσίευμα, όπου αναφέρεται κάποια στοιχεία, όπως είπαμε, από μία έρευνα η οποία έχει γίνει και εξηγεί κάποια αίτια ή τέλος πάντων θέτει κάποιες βάσεις στο γιατί έχουμε τόσα δυστυχήματα εν ώρα εργασίας, όπως είπα, τα τελευταία χρόνια. Εμείς όμως θα σταθούμε σε ένα ναυτικό δυστύχημα με έναν 26χρονο, ένα 26χρονο παλικάρι, δεν έχει σημασία, Πλαταριά. Ναι. Στην Πλαταριά, έτσι. Ναι. Ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας και αυτό το παλικάρι. Λοιπόν, ένα πλοίο με ξένη σημαία, έχει σημασία η χώρα, δεν μας ενδιαφέρει. Ναι. Μας ενδιαφέρει η χώρα, όχι, να πω ότι όχι. Με ξένη σημαία. Είναι αγκυροβολημένο στον όρμο της Πλαταριάς και γίνονται στο πλοίο εργασίες. Ξέρεις ότι στα πλοία γίνονται συντηρήσεις, έτσι. Τα πλοία ελιμενίζονται. Δεν είναι, πολλές φορές δεν είναι εν πλώ, αλλά είναι ελιμενισμένα και γίνονται εργασίες συντήρησης μέσα στο πλοίο, κατασκευές, χρησιμοποιούνται οξυγόνα, χρησιμοποιούνται φιάλες με οξυγόνο, χρησιμοποιούνται διάφορα μηχανήματα, διάφορα, ας πούμε. Και έκανε εργασίες συντήρησης. Μεταξύ του πληρώματος, νόμιμα, έτσι δεν είναι παράνομο να έκανε εργασίες συντήρησης, μια άδεια από το λιμεναρχείο, τα πάντα. Μεταξύ του πληρώματος είναι και ένα 26χρονο παλικάρι, αλλοδαπός. Έχει σημασία να πούμε από ποια χώρα ήταν? Όχι. Όχι. Γιατί το αλλοδαπός έχει σημασία? Δεν ξέρω. Εδώ έχουν διαδρομούς, μπορεί και να έχει. Λέω πάντως ότι είναι αλλοδαπός. Μπορεί να μην έχει καμία. Εγώ το αναφέρω. Γιατί δεν είδα, γιατί για παράδειγμα, αν λέω ομιγέννητο, έχανε τη ζωή του ένας ναυτικός που έκανε εργασίες από την Ιγουμενίτσα ή από τα Γιάννενα, δεν ξέρω αν η αντίδραση θα ήταν αυτή. Διότι είδα μια ανακοίνωση στα μέσα ενημέρωση, μια χλιαρία είναι αυτή, και το πήραν το παλικάρι να το στείλουν στην πατρίδα του να το θάψει μάλλον. Τι έγινε λοιπόν? Τραυματίστηκε θανάσιμα, σοβαρά. Κάτω από ποιες συνθήκες δεν με ενδιαφέρει. Τις διερευνά η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας που έχει κατασταθεί στην Οικουμενίτσα, μέτρα στο λιμεναρχείο, και διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος. Γιατί περί δυστυχήματος πρόκειται πλέον. Και μην παρεξηγηθούμε, δεν θα πω ότι φέρει καμία ευθύνη το λιμεναρχείο, ούτε το Υπουργείο, γιατί διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος. Αρκεί με μια προϋπόθεση. Εάν προκύψουν ευθύνες, διότι το πλοίο είναι με ξένη σημαία, αλλά δεν ξέρω ο ιδιοκτήτης εγώ, ο πλοιοκτήτης είναι Έλληνας ή είναι ξένος. Αν προκύψουν ευθύνες και συγκεκριμένες, να καταλογιστούν και να πληρώσουν αυτοί που πρέπει. Και όχι το θέμα να θαυτεί, γιατί το παλικάρι αυτό ήταν από τη Λατινική Αμερική, από μια άλλη ήπειρο, από μια πολύ μακρινή χώρα, που για να ζήσει ήρθε στην Ελλάδα να κάνει το ναυτικό. Τραυματίζεται λοιπόν θανάσιμα. Και ξεκινάει η διαδικασία. Προβληματισμούς καταθέτω τώρα εγώ. Το λιμεναρχείο δεν ξέρω πώς, και δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν, να εξηγηθούμε. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα, πήγε να πάρει το βαριά τραυματισμένο ναυτικό από την Ιγουμενίτσα στην Πλαταριά και να το μεταφέρει στο ΤΕΠ της Ιγουμενίτσας με το περιπολικό του λιμενικού. Συγγνώμη, εσένα αυτό σου λέει κάτι? Σου λέει κάτι? Ναι, δηλαδή ενημερώνεται η αρμόδια αρχή ότι υπάρχει ένας βαριά τραυματισμένος. Και δεν φτάνει κάποιο ασθενοφόρο. Τελικά εξέπνευσε. Ναι. Το περιπολικό το μεταφέρει ή το ασθενοφόρο? Απάντησέ μου. Ναι, αυτό είπα. Δεν υπήρχε ασθενοφόρο και την ώρα διαθέσιμο να απαντήσουν οι αρμόδιοι. Οι βουλευτάδες, αυτοί που κυβερνάνε, οι υπουργοί, όλο αυτό ο συνθετός. Υπήρχε ασθενοφόρο, αλλά το πρωτόκολλο λέει ότι στα ναυτικά δυστυχήματα επιλαμβάνεται το λιμενικό. Αν υπάρχει τέτοια νομοθεσία, είναι τραγική. Και έπρεπε να έχει αλλάξει από χθες. Το μεταφέρει λοιπόν στο ΤΕΠ της Ιγουμενίτσας. Στο ΤΕΠ της Ιγουμενίτσας, το οποίο ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι όσο φιλότιμες προσπάθειες και να κάνετε προσωπικό εκεί πέρα και ο διευθυντής που είναι όλοι αξιόλογοι, έχει συγκεκριμένες δυνατότητες. Εκεί λοιπόν τον πήγαν, ήταν σε άθλια κατάσταση. Μην την περιγράψω τώρα, γιατί μου την περιγράψα πώς ήταν. Έτσι,
Τι να πω τώρα, πω ότι, ότι του κρεμόταν το μάτι έξω από περιγραφή τώρα από αυτό τη μάρτυρα. Λοιπόν, εκεί προφανώς το προσωπικό, οι γιατροί δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτε. Και πού το στέλνουνε? Στο νοσοκομείο Φιλιατών. Γιατί στο νοσοκομείο Φιλιατών? Θυμάστε το είχα πει και την άλλη φορά με το δικό μου το ατύχημα, έτσι, το δικό μου ήταν ατύχημα ευτυχώς. Γιατί έσυγε το πρωτόκολλο. Δηλαδή, δεν το πάμε στο πανεπιστημιακό με το ασθενοφόρο του, με χίλια, με περιπολικό της αστυνομίας μπροστά του λιμενικού να ανοίγει δρόμο και να προκάμουμε μήπως και το σώσουμε. Το πάμε στο νοσοκομείο στο Φιλιάτι. Που και εκεί οι δυνατότητες παροχής περίθαλψης είναι περιορισμένες. Χάνεται λοιπόν χρόνος. Από το Φιλιάτι τον παίρνουν οι μηθανοί. Κάποιοι άλλοι λένε ότι εκεί είχε τελειώσει κιόλας, είχε εκπνεύσει. Και το μεταφέρουν στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο αργά, τις πρώτες, κοντά στα μεσάνυχτα, ενώ το ατύχημα έγινε το απόγευμα. Τελικά το παλικάρι εξέπνευσε και ας είναι η μνήμη του αιώνια. Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να απασχολήσουν τον κάθε αρμόδιο, διότι σωστά επισημαίνω προηγουμένως, έχουμε εργατικά ατυχήματα συχνά, έχουμε μετά τις έρευνες και τις αναλύσεις, αλλά δεν μπορεί, όλα έχουν, υπάρχει το αίτιο και το αιτιατό. Δεν γίνεται τίποτα τυχαία. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Δηλαδή, πώς έγινε το ατύχημα? Ποιοι ευθύνονται? Ποιοι δεν έλαβαν μέτρα ασφαλείας? Ποιος ήταν υπεύθυνος εκεί επικεφαλής? Γιατί μεταφέρθηκε με περιπολικό? Το λέει η νομοθεσία? Ή το πήγα κατευθείαν στα Γιάννενα, που από το λιμάνι, της Γουμέντσας ήταν 35 λεπτά, εάν πήγαινε μπροστά το περιπολικό και άνοιγε δρόμο, μπας και σωζόταν και τον κάνανε, τον περιφέρανε από τον Άννα τον Καϊάφα στο ΤΕΠ. Τι να κάνει το ΤΕΠ σε ένα πολυτραυματία? Και στο νοσοκομείο Φιλιατών, που δεν λειτουργεί ο αξιολογικός τομογράφος, λειτουργεί μια φορά τη εβδομάδα όταν έχει γιατρό. Κρίμα στο παλικάρι. Ναι, και λέω ξανά, όχι επειδή είναι αλλοδαπός, γιατί δεν είδα καμιά ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση και μια ιδιαίτερη κινητοποίηση και από πλευρά μας. Σωστά. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό βράδυ. Καληνύχτα και αύριο δεν θα σου έχω μποναμά οικονομικό. Θα έχουμε θέμα για μποναμά που ζήτησαν κάποιοι. Αλλά δεν τον πήρα τελικά. Θα ζητήσω τα εμπράγματα δικαιώματά σου αύριο. Λοιπόν, καλό βράδυ. Ήταν Τσιγκούνης ο Άι Βασίλης. Καληνύχτα.